Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφει το πρωί μεταξύ της εταιρείας Ακούο Energy της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Γενικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων και του ΤΟΕΒ Πηνιού για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε κανάλια και ταμιευτήρες, τα οποία θα αποφέρουν σημαντικά ωφέλη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Σήμερα είναι μια μοναδική μέρα. Ξεκινάει ένα σχέδιο για δωρεάν παροχής ενέργειας στους αγρότες που εντάσσονται μέσα στον ΤΟΕΒ Πηνιού, αλλά ταυτόχρονα και με τον ΓΟΕΒ, για να παίρνουν δωρεάν ρεύμα. Υπάρχει ένα σχέδιο κατασκευής 400 ΜΒ ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, αλλά τα φωτοβολταϊκά δεν θα πηγαίνουν σε καλλιεργήσιμες ή μη καλλιεργήσιμες γέες ή φωσκοτόπια, αλλά πάνω υπεροψιωμένα από τα κανάλια, τα αποστραγγιστικά. Η ενέργεια construira plus de 1 gigawatt d'énergie photovoltaïque. Και η ενέργεια να παράγει πάνω από μία κιλοβατόρα φωτοβολταϊκής ενέργειας. Αλλά όπως υπόθηκε ήδη, η σημαντικότητα του θέματος είναι ότι θα είναι σε ένα πρότυπο αγροβολταϊκό, δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί η λέξη αγροτικό. Ou sur un même espace, nous arrivons à combiner énergie renouvelable et agriculture. Όπως στο ίδιο χώρο θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και τη γεωργία. Νωρίτερα, παρουσία για του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Ενέργειας και του Επικεφαλής του Περιφερειακού Οικονομικού Τμήματος της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα εγκαινιάστηκε στον Κρανόνα Λάρισας το πρώτο έργο της Ακούο Energy στην Ελλάδα. Ο στόχος που έχουμε θέσει για το 2030 στο νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα είναι έως το 2030 το 80% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ, ένα στόχο τον οποίο εκτιμούμε ότι μπορεί να τον πιάσουμε και νωρίτερα, αρκεί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κυρίως το πρόβλημα της χωρητικότητας των δικτύων, πράγμα για το οποίο εργαζόμαστε πολύ σκληρά. Τα πλωτά φωτοβολταϊκά στοιχεία που θα εγκατασταθούν επιτρέπουν τη χρήση των υδάτινων επιφανειών για την παραγωγή ενέργειας, μειώνοντας παράλληλα τα φαινόμενα εξάτμισης και ενσωματώνοντας την πράσινη ενέργεια στο δίκτυο και ένα πιο αποδοτικό και πράσινο ενεργειακό μείγμα για τη Θεσσαλία.